Στο τρίτο ερώτημα τώρα μας λέει ότι ένας επενδυτής πρόκειται να επενδύσει 1.000 ευρώ σε 4 διακεκριμένες μετοχές. Σχηματίστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον όρο το οποίο ο συντελεστής δίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προχωρήσει ο επενδυτής στην επένδυσή του, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε μετοχή θα επενδυθούν τουλάχιστον 100 ευρώ. Μία λέξη κλειδί είναι το πολλά, δηλαδή όταν μέσα σε ένα αντικείμενο μπορούμε να πάρουμε πολλά. Και εδώ τι εννοώ, δηλαδή ότι κάθε μετοχή δεν παίρνει ένα δεσμευτικό ποσό, μπορεί να πάρει ευρώ τα οποία είναι τουλάχιστον 100, μπορεί να είναι και 150 και 200 και 250. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ πέρα πρέπει να οραματίζεσαι ότι σε πηγαίνει προς διανομή σε υποδοχές. 1.000 λοιπόν τα ευρώ, έτσι, τα οποία τα μοιράζουμε σε 4 μετοχές. 1, 2, 3, 4 μετοχές. Κάθε μία μετοχή έχει ένα περιορισμό. Η πρώτη μετοχή είναι αυτή εδώ, η δεύτερη μετοχή είναι αυτή εδώ, η τρίτη μετοχή είναι αυτή εδώ και η τέταρτη μετοχή είναι αυτή εδώ. Εδώ πρέπει να κάτσουν 100 αντικείμενα τουλάχιστον, 100 και πάνω. Ομοίως και εδώ, 100 και πάνω. Αλλά βέβαια το μοντέλο της διανομής σε υποδοχές κολλάει πάρα πολύ ωραία, διότι σε κάθε μία μετοχή δεν έχουμε ένα άνω φράγμα, αν θες, αλλά πηγαίνουμε από 100 έως όσα χωράνε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το θέμα είναι βέβαια ότι με βάση αυτή τη μοντελοποίηση και για το γεγονός ότι θέλουμε γεννήτρια συνάρτηση, θα διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα είναι διανομή ομοίων, διότι μοιράζω στην ουσία τα κέρματα του ευρώ, έτσι, δηλαδή διανομή ομοίων λοιπόν, άρα απλή γεννήτρια συνάρτηση. Απλή γεννήτρια συνάρτηση λοιπόν, θα γράψω απαριθμητή για κάθε μία υποδοχή και όταν είμαστε στο β' μέρος των εξετάσεων, που σημαίνει ότι εμείς γράφουμε τη γεννήτρια, θα κάνουμε πάντα τον ευθύ τρόπο. Δεν χρειάζεται ούτε καν να σκεφτόμαστε τη διαχείριση του περιορισμού, δηλαδή να δώσω ας πούμε 100, ούτε μίζερο να δούμε πόσα περισσεύουν να βρούμε ένα φράγμα, θα γράφουμε τον ευθύ τρόπο. Άρα λοιπόν για την πρώτη υποδοχή μπορεί να πάρει 100 ευρώ, μπορεί να πάρει 101 ευρώ, μπορεί να πάρει 102 κτλ. Και θα το κουμπώσω μέχρι το χ στη 1.000, παρόλο που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει 1.000 ευρώ μια μετοχή. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε λοιπόν με τον ευθύ τρόπο, σκεφτόμαστε αυτόνομα την κάθε υποδοχή. 100 τουλάχιστον η πρώτη υποδοχή, μέχρι πόσα, μέχρι όλα, 1.000. Και αυτό εδώ υψωμένο λοιπόν στην τετάρτη δύναμη, γιατί είναι το ίδιο ακριβώς και για τις υπόλοιπες υποδοχές. Ο όρος του οποίου αναζητώ το συντελεστή, όσα τα αντικείμενα που μοιράζω, άρα χ στη 1.000 στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Όπως αντιλαμβάνεις, όλο το θέμα ήταν να κουμπωθεί το σχήμα. Είδαμε ότι κουμπώνει ωραία το σχήμα της διανομής ομοίων σε υποδοχές. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια που μπορεί να το σκεφτεί κάποιος, μπορεί να το σκεφτεί και με εξίσωση. Πάλι βέβαια στη διανομή ομοίων οδηγείται και έχει ακριβώς την ίδια μοντελοποίηση με γεννήτρια συνάρτηση στο τέλος.